Θα συζητήσουμε για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το ΟΕΔ, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο δελτίο μας, που αναμένουν χιλιάδες ωφελούμενοι προκειμένου να απολαύσουν διακοπές με εκπτώσεις. Και έχουμε στο δελτίο μαζί μας τον κύριο Σπύρο Πρωτοψάλτη, που είναι ο διοικητής του ΟΕΔ. Καλησπέρα σας από τη Λαμία, κύριε Πρωτοψάλτη. Καλησπέρα, κύριε Παλιού, πώς είστε? Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ. Και πώς να μην περιμένουμε με αγωνία τα αποτελέσματα, όλοι εμείς που έχουμε υποβάλει αιτήσεις, μετά από έναν τόσο δύσκολο χειμώνα. Έτσι δεν είναι? Όντως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έρχεται σε πολύ σωστή χρονική στιγμή, διότι όλοι επιτέλους είμαστε έτοιμοι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα, να κάνουμε διακοπές, να μπορέσουμε να δούμε φίλους και γνωστούς και να ξεσκάσουμε λιγάκι. Ναι. Οπότε το φετινό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι βελτιωμένο και ενισχυμένο, και ήδη η ανταπόκριση του κοινού ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη. Υποβλήθηκαν πάνω από 350.000 επιταγές, ναι, για σχεδόν 650.000 επιταγές. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς 300.000 επιταγές θα εκδώσουμε φέτος, οπότε περίπου οι μισοί θα πάρουν την επιταγή. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιδοτεί 6 διανυκτερεύσεις, μέχρι 6 διανυκτερεύσεις σε όλη την Ελλάδα και σε 5 νησιά, Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο, Κο, καθώς και στον Ομό Εύρου, επιδοτεί 10 διανυκτερεύσεις. Ναι. Η ιδιωτική συμμετοχή είναι πάρα πολύ μικρή, ενώ στα 5 νησιά που ανέφερα και στον Ομό Εύρου η συμμετοχή είναι μηδενική. Mm-hmm. Πέρσι για πρώτη φορά επιδοτήσαμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, έτσι και φέτος θα επιδοτήσουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Είχαμε ρεκόρ πέρσι συμμετοχής και δικαιούχων και παρόχων, mm-hmm, και φέτος βλέπουμε πάλι πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω ένα κάλεσμα. Δώσαμε παράταση μιας εβδομάδας μέχρι και την Πέμπτη. Όσες τουριστικές επιχειρήσεις θέλουν να ενταχθούν, να έρθουν να κάνουν την αίτηση, η οποία είναι πολύ απλή, παίρνει 5 λεπτά, διότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό στη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού και ενός κλάδου που έχει πληγεί πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, του τουριστικού κλάδου, και θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που τους δίνουμε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Κύριε Διοικητά, όσες περισσότερες επιχειρήσεις συμμετέχουν στο πρόγραμμα, τόσο το καλύτερο είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, γιατί ναι, βλέπετε ότι η ζήτηση είναι τεράστια. Το θέμα είναι υπάρχει προσφορά δωματίων. Ναι. Και γι' αυτό φέτος για πρώτη φορά προχωράμε στο εξής μέτρο. Για τον μήνα Αύγουστο, που είναι ο μήνας αιχμής και που παραδοσιακά υπάρχει η μεγαλύτερη ζήτηση από την πλευρά των δικαιούχων, θα δώσουμε 20% αυξημένη επιδότηση στις τιμές που πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, έτσι ώστε να τους δώσουμε ένα επιπλέον κίνητρο να συμμετάσχουν και να διαθέσουν ακόμα περισσότερα δωμάτια για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα πληρωθούν στην ώρα τους αυτές οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, κύριε Διοικητά? Γιατί εκφράζεται αυτό το παράπονο και αυτή η επιφύλαξη, ότι δεν πληρώνονται στην ώρα τους οι επιχειρήσεις, πληρώνονται με πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Κοιτάξτε, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα με την αποπληρωμή των προγραμμάτων, αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιες μικρές υπηρεσίες που βρίσκονται σε πολύ δημοφιλείς προορισμούς, ναι, όπου υπάρχει μια καθυστέρηση. Παράδειγμα θα σας πω, η Χαλκίδα επεξεργάζεται όλες τις απιταγές κοινωνικού τουρισμού της Εύβοιας. Καταλαβαίνετε ότι μια μικρή υπηρεσία, τόσες πολλές επιταγές, όπως και αντίστοιχα, θα σας πω, η υπηρεσία στα Μουδανιά, για παράδειγμα, που διαχειρίζεται ένα τεράστιο κομμάτι της Χαλκιδικής. Σε αυτές τις περιοχές που έχουμε πολλές τουριστικές επιχειρήσεις, πολλές επιταγές και πολύ μικρές υπηρεσίες, έχει παρατηρηθεί κάποια μικρή καθυστέρηση. Τι κάνουμε λοιπόν φέτος, γιατί είμαστε πολύ ευαισθητοποιημένοι απέναντι σε αυτή την ταλαιπωρία που καμιά φορά έχουν οι επιχειρήσεις? Για πρώτη φορά φέτος θα υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα αίτησης και αποπληρωμής των επιχειρήσεων. Τέρμα τα χαρτιά, τέρμα όλες αυτές οι καταθέσεις δικαιολογητικών στις υπηρεσίες, όλα θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά. Άρα επιτεχύνονται και οι διαδικασίες πληρωμής των συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Βεβαίως, και είναι άλλο ένα κίνητρο αυτό συμμετοχής για τις επιχειρήσεις. Ναι. Αλλά να είμαι ξεκάθαρος, πάντα πληρώνει ο ΑΕΔ, ακόμα και αν υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Όλες οι επιχειρήσεις ξέρουν ότι θα λάβουν τα χρήματά τους. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και γι' αυτό και ήδη, μέχρι την περασμένη Πέμπτη, είχαμε 1.700 παρόχους, δηλαδή 1.700 τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, είχαν ήδη κάνει αίτηση συμμετοχής και θέλαν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Οι οποίες επιχειρήσεις ελέγχονται με κάποιο τρόπο, δηλαδή μπορεί να διασφαλιστεί η ποιότητα των τουριστικών καταλυμάτων?
Κοιτάξτε, προφανώς πρέπει να λειτουργούν νόμιμα και να έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες για να λειτουργούν σαν τουριστικά καταλήμματα. Ναι. Εμείς από εκεί και πέρα, όποτε υπάρχει καταγγελία δικαιούχων, όποτε υπάρχει οποιοδήποτε παράπονο, κάνουμε ελέγχους. Να σας πω απλώς, κυρία Παλιού, ότι αυτό είναι ένα πρόγραμμα που υλοποιεί ο ΑΕΔ από το 2013. Είναι πολύ ομαλή η υλοποίησή του. Γενικότερα δεν έχουμε προβλήματα. Και οι πάροχοι και οι δικαιούχοι είναι ευχαριστημένοι. Ωραία, γνωρίζετε. Και πηγαίνει ομαλά. Η αγωνία όλων βεβαίως είναι για το αν θα επιλεγούν. Τα κριτήρια ποια θα είναι, θα έχουμε κλήρωση, πώς, γιατί μας Όχι, είπατε τα κριτήρια ότι οι είναι μισές αιτήσεις θα περάσουν. Είναι πολύ διαφανή. Εμείς μοριοδοτούμε τα χαμηλότερα εισοδήματα και μοριοδοτούμε τα τέκνα, τα παιδιά. Οπότε για όσους κάνουν αίτηση και έχουν εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ υπάρχει μοριοδότηση. Και υπάρχει και μοριοδότηση 15 μορίων για κάθε τέκνο. Μάλιστα. Είναι ένας συνδυασμός ουσιαστικά οικονομικών και οικογενειακών κριτηρίων. Γίνεται η μοριοδότηση με ένα απόλυτα διαφανές σύστημα αξιολόγησης από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και όλοι μπορούν να έχουν 100% εμπιστοσύνη ότι τα αποτελέσματα είναι σωστά. Ωραία. Πρέπει να δοθεί κάπου προτεραιότητα. Δίνουμε προτεραιότητα προφανώς σε αυτούς οι οποίοι έχουν το χαμηλότερο εισόδημα και τα περισσότερα παιδιά και ένα συνδυασμό αυτών των δύο κριτηρίων. Πότε θα γίνουν γνωστά τα αποτελέσματα, να ξέρουν οι δικαιούχοι? Ευελπιστώ ότι οι προσωρινοί πίνακες θα βγουν μέσα στις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα. Αυτό δεν εξαρτάται δυστυχώς από εμάς. Γίνεται ένας έλεγχος και μια διασταύρωση στοιχείων με άλλες υπηρεσίες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα, επειδή είναι μια περίοδος με πολλά προγράμματα, πολλή διασταύρωση στοιχείων κτλ. Εμείς πιέζουμε για να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Ευελπιστώ όμως ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα βγουν οι προσωρινοί πίνακες, θα δοθεί η δυνατότητα τρεις μέρες να κάνει ενστάσεις ο κόσμος και μετά θα βγουν τα οριστικά αποτελέσματα. Λίγη υπομονή. Πάντως είμαστε πολύ καλύτερα από πέρσι, πολύ πιο γρήγορα από πέρσι. Το χρονοδιάγραμμά μας είναι πολύ καλό και υπενθυμίζω εδώ, οι επιταγές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 1η Αυγούστου του 2021 μέχρι 31 Ιουλίου του 2022. Το πρόγραμμα είναι 12μηνης διάρκειας. Πολλοί δυστυχώς νομίζουν ότι μόνο Αύγουστο μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν τις επιταγές. Λάθος. Και Σεπτέμβριο και του χρόνου ακόμη, τον Ιούνιο, βεβαίως, αλλά και μέσα στο χειμώνα. Και όσοι έχουν επιταγές από πέρσι που δεν τις χρησιμοποιήσανε, μέχρι 31 Ιουλίου του 2021 να τις αξιοποιήσουν, να τις ενεργοποιήσουν. Θέλω να σας πάω και λίγο σύντομα στο ζήτημα της ανεργίας. Ο ΑΕΔ επιδοτεί και την απασχόληση, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται καθυστέρηση πληρωμών. Έχετε λάβει και επιστολή από το Επιμελητήριο Φιότιδας. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες είναι απλήρωτες για το προσωπικό που προσέλαβαν μέσω διαφόρων προγραμμάτων το ΑΕΔ. Τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Διοικητά? Πολύ σωστά αναφέρατε ότι λάβαμε μία επιστολή, κάναμε μία τηλεδιάσκεψη με το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, με τη συμμετοχή και της Περιφερειακής Διευθύντριας και των υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμού. Καταγράψαμε τα θέματα, τους εξηγήσαμε πού έχουν υπάρξει καθυστερήσεις. Εδώ πέρα θέλω να πω και κάτι που νομίζω θα το καταλάβει ο κόσμος. Το δημόσιο εδώ και πάρα πολλούς μήνες λειτουργεί με αισθητά μειωμένο διαθέσιμο προσωπικό εξαιτίας και της τηλεργασίας αλλά και ειδικών αδειών κτλ. Όταν υπάρχει λοιπόν μειωμένο προσωπικό και αύξηση του φόρτου εργασίας, καταλαβαίνετε ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Ακόμα οι υπηρεσίες μας, ας πούμε, βλέπουν κόσμο μόνο με ραντεβού. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ρολά. Αυτό το πρόβλημα, για να ανοίξω μια παρένθεση, παρατηρείται και εδώ στον τοπικό οργανισμό και έχουμε πολλές καταγγελίες για υπολειτουργία. Γι' αυτό το αναφέρω και υπάρχει καινούριος προϊστάμενος, υπάρχουν αλλαγές στην υπηρεσία στη Λαμία, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, έχουν πληρωθεί όλες οι εκκρεμότητες του έτους 2020 και ήδη κάνουμε πληρωμές μέχρι και Μάρτιο-Απρίλιο του 2021. Ναι. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες στο δημόσιο, καταλαβαίνετε, με ελέγχους, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές γιατί μιλάμε για δημόσιο χρήμα, αλλά επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα και για τους παρόχους του κοινωνικού τουρισμού. Όλοι θα πληρωθούν από τον ΟΑΕΔ, καταλαβαίνω την αγωνία, κάνει ό,τι μπορεί η διοίκηση για να υπάρχουν, να γίνονται πληρωμές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λίγη κατανόηση διότι βρισκόμαστε σε έκτακτες συνθήκες. Είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή και για το δημόσιο τομέα όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εδώ, αφού κάνατε το ερώτημα, να σας ανακοινώσω ότι ήδη έχει ξεκινήσει και για τα προγράμματα απασχόλησης, επιδότησης εργασίας,
η διαδικασία σχεδιασμού ηλεκτρονικού συστήματος αποπληρωμής και στους παρόχους προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα προγράμματα απασχόλησης, δυστυχώς το σύστημα αποπληρωμής δεν είχε ψηφιοποιηθεί. Το αλλάζουμε αυτό, υλοποιείται αυτή τη στιγμή και σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να κάνουν την αίτηση και να παρακολουθούν την πορεία της αίτησης αποπληρωμής και την ημερομηνία αποπληρωμής για να γνωρίζουν και αυτοί που βρίσκονται. Ναι. Λίγη υπομονή, λίγη κατανόηση να ξέρουν όλοι ότι καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Και κάτι τελευταίο, τα ίδια ισχύουν φαντάζομαι και για το πρόγραμμα προώθησης στην αυτοαπασχόληση μέσω οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλειών. Μιλάμε και πολύ για 10.000 άνεργους, οι οποίοι δεν έχουν πληρωθεί πολλές δόσεις τώρα. Τι γίνεται με αυτούς? Αυτό που λέτε ότι δεν έχουν πληρωθεί πολλές δόσεις δεν το γνωρίζω. Ναι. Ότι έχουν υπάρξει κάποιες καθυστερήσεις σε κάποιες υπηρεσίες, το γνωρίζω. Και εκεί πέρα, όπως και στα προγράμματα απασχόλησης, έτσι και στα προγράμματα αυταπασχόλησης, κάνουμε ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε τις αποπληρωμές. Κοιτάξτε, έχουμε κάνει τεράστια βήματα σαν οργανισμός τον τελευταίο 1,5 χρόνο στην ψηφιοποίηση. Για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ ψηφιακά. Για πρώτη φορά αίτηση για επίδομα ανεργίας ψηφιακά. 90% πλέον όλων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ παρέχονται ψηφιακά. Συνεχίζουμε την ψηφιακή μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα κομμάτια της δραστηριότητάς μας. Ναι. Αλλά να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι του ΟΑΕΔ και η διοίκηση καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να διορθώσουμε όπου υπάρχουν καθυστερήσεις. Κάποιες υπηρεσίες δεν έχουν ανταπεξέλθει στο σημείο που θα ήθελα σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Και να ξέρετε ότι όλα αυτά τα παρακολουθώ και λαμβάνω διαφορά. Άρα και οι καθυστερήσεις, από ό,τι καταλαβαίνω, εντοπίζονται και εκεί που υπολειτουργούν οι υπηρεσίες. Σε άλλες περιοχές. Αυτά πάνε μαζί. Ναι, βεβαίως. Κινούνται πιο γρήγορα οι διαδικασίες, σε άλλες πιο αργά. Έτσι ακριβώς. Ο ΑΕΔ έχει 117 υπηρεσίες, κέντρα προώθησης απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα. Κάποια έχουν κάποιες καθυστερήσεις, κάποια δεν έχουν καθυστερήσεις. Είναι μια εικόνα πανελλαδική την οποία έχω εγώ ως διοικητής και μπορώ και ξέρω ποιες υπηρεσίες έχουν εκκρεμότητες και ποιες δεν έχουν και πότε τις έχουν και πόσο μεγάλες είναι αυτές οι εκκρεμότητες. Οπότε η λύση είναι η ψηφιοποίηση. Με αυτό ασχολούμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ, να πιέζω, ναι, να διορθώνουμε, να βελτιωνόμαστε, γιατί το νούμερο ένα μέλημά μας είναι ποιοτική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Θέλουμε ο ΑΕΔ να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία και στον κόσμο του επιχειρήν. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας να βελτιωνόμαστε καθημερινά. Και δεσμεύομαι ότι θα δουν ακόμα και περισσότερες αλλαγές οι πολίτες και οι επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωτοψάλτη. Ήταν πολύ σημαντικές όλες οι διευκρινήσεις που μας μεταφέρατε σήμερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο σε νέο πρόγραμμα μέσα στο καλοκαίρι που πρέπει να ανακοινώσουμε. Ξεκίνησε σήμερα καινούριο πρόγραμμα 1.000 θέσεων για ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Επιχορήγηση 50% μισθού και εισφορών έως 750 ευρώ το μήνα. Για 12 μήνες. Αυτή τη στιγμή ακριβώς υλοποιούμε 6 ανοιχτά προγράμματα με 25.000 κενές ανοιχτές θέσεις. Κάλεσμα στις επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν, να το εκμεταλλευτούν, διότι ο μόνος τρόπος να μειωθεί η ανεργία είναι η πρόσληψη ανέργων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Δίνουμε πολύ σημαντικά κίνητρα, επιδοτούμε την εργασία, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανέργους να ξαναβρούν τη θέση που τους αξίζει στην αγορά εργασίας και σε αυτή την προσπάθεια δεν θα τα καταφέρουμε χωρίς επιχειρήσεις, διότι μόνο εκεί μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις. Θα βγάλουμε και άλλα προγράμματα, θα δείτε από το Ταμείο Ανάκαμψης πολλά καινούργια και πολύ ενισχυμένα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης για τη χώρα και θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις. Είναι πάρα πολλές οι ευθύνες και αρμοδιότητες που έχετε. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Πολύ. Να είστε καλά επίσης.